Σήμερα προσκαλέσαμε τους υπόλοιπους φορείς του νομού μας, οι οποίοι δεν είχαν προσκαλεστεί, μαζί με τους ήδη αυτούς που είχαν προσκαλεστεί, για να αποφασίσουμε το τελικό στάδιο των κινητοποιήσεων. Από σήμερα, δηλαδή, ο καθένας θα πάρει το ρόλο του, την οργανωτική δομή, για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα. Όπως ξέρετε, 30, όπως έχει ανακοινωθεί, 30 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουμε με κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας, κλείσιμο συνόρων, σταμάτημα μονάδων της ΔΕΗ και κλείσιμο δρόμου. Έτσι, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κεντρική εξουσία, ότι οι Φλωρινιώτες δεν αντέχουν άλλο, στέλνουν το μήνυμα ξεκάθαρα ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τα άκρα, γιατί δεν είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν από το κρύο. Δεν ανεχόμαστε άλλα φορολογικά ξεσπάσματα εις βάρος μας. Γι' αυτό είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς μαζί με τους θεσμικούς να οργανώσουμε τις δράσεις μας που στόχο θα έχουν τη μη εξομοίωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, την επόμενη μέρα κορυφώνονται κινητοποιήσεις με κατέβασμα στην Βουλή των Ελλήνων, όπου εκπρόσωποι σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων θα δούνε τον πρόεδρο της Βουλής, όπου θα του επιδώσουν ψήφισμα ότι η ανοχή έφτασε στα όρια των Φλωρινιωτών και δεν είναι αποφασισμένοι να κάνουν υπομονή άλλο ή να δεχτούν τα νέα μέτρα, τα οποία πλήττουν και τη μικρομεσαία επιχείρηση αλλά και το οικογενειακό εισόδημα. Τι θα περιλαμβάνουν οι κινητοποίησεις στην Αθήνα? Κινητοποίηση στην Αθήνα, στη Βουλή θα γίνει μια διαμαρτυρία με ανάρτηση πανό και θα επιδοθεί ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής. Ακριβώς όμως, με λεπτομέρειες θα αποφασιστούν τις επόμενες μέρες, αν κάνουμε και κάτι άλλο. Αυτή θα είναι η μία εκδοχή. Υπάρχουν και κάποια άλλα σενάρια, τα οποία θα τα επεξεργαστεί η Επιτροπή Αγώνα και θα αποφασίσει αν κλιμακώσει τις κινητοποίησεις στην Αθήνα. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο μία απλή επίδοση ψηφίσματος με ανάρτηση πανό έξω από τη Βουλή. Μήπως κάνουμε και κάτι άλλο. Θα σας ενημερώσουμε όμως αν είναι να κάνουμε κάποια άλλη ενέργεια. Θα το αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή μέσα στις προσεχείς μία-δύο μέρες. Σάββα, να μας πεις λίγο και την Τρίτη, τι θα είναι κλειστά εδώ στη Φλόρινα.